Πάμε να δούμε λίγο κανένα ρούχο να πεις που είναι και τρίτη. Πάμε να δούμε κανένα ρούχο που είναι και τρίτη. Δεν μου χαλάτε. Α, ωραία. Ωραία, πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουά, έτσι κι αλλιώς να ξέρετε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ξεχωρίζει από την κουρτίνα, η οποία βέβαια είναι ίδια, δεν θα το ξαναπώ. Αυτά τα, το λουλούδι πίσω, καλά πάει, πολύ ωραία. Αυτά δεν μεγαλώνουν, Στέλιο, τα πράσινα, εκείνο το μακρόστενο πίσω. Δεν μεγαλώνει, μένει έτσι. Ωραίο. Τα κεράκια, ας τα ανάψει κάποια στιγμή αμαρτία από το Θεό, δεν είναι και λαμπάδες. Κατά τα άλλα, μπράβο, μπράβο! Ουρανία Φλιτζανίδου, ειδήσει στην Κάλυμνο, είναι σαν να την έχουν κουτσουλήσει 20 περιστέρια από αριστερά και 20 από δεξιά. Αυτό είναι κακό αυτό στην κοπέλα. Και τα μαλλιά της, ουρανία μου. Τα μαλλιά που τα πας πίσω, θα τραβάνε και να θες να ξεφύγεις. Φέρε δύο μπροστά. Μπας και κρυφτεί η κουτσουλιά. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει που χωρίς λόγο πηγαίνει η υδρόγειος μόνη της δίπλα. Μ' αρέσει. Ωραία. Μα είναι και ωραίο είναι. Όχι, το πλατό πίσω μου αρέσει πολύ, παιδιά. Έχουμε δει διάφορα. Μπράβο. Η ουρανία, όχι. Όχι, η ουρανία, ναι. Το ντύσιμο, όχι. Αυτό με τα περιστέρια. Ας φύγουν οι κουτσουλιές και όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Εν τίποτα. Η Χρήσπα είναι. Τι έκανε. Τι έκανες, Χρήσπα. Όχι, ενώ τι τραγούδισε. Γιατί έπρεπε να βγει με το κορμάκι. Ροκ με κορμάκι. Ποιο τραγούδι. Το Number of the Beast. Ποιο Number of the Beast, ποιο. Πνίγονται όλοι εδώ. Είναι πολύ, υπάρχει μια κωμικότητα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Ωραία. Ωραία. Όχι, καθόλου. Όχι, μ' αρέσει. Καλά έκανε. Έτσι, juicy, juicy. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, ωραίο. Το είδαμε όλοι. Να το πούμε Αποστόλη. Το είδαμε όλοι. Τα μαλλιά της μ' αρέσουν πολύ σήμερα. Έφτασα να τα δω απλά επειδή έγινε διάβασμα. Γιατί στο συνολικό δεν βλέπεις μόνο τα πόδια και περιμένεις να σου πει καλησπέρα. Το ωραίο το χρώμα, ωραίο ντύσιμο, αλλά θα ήθελα να είναι κάτι να φορεθεί από κάτω. Δηλαδή αυτά παίρνεις και κρυώματα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε. Αλλά ωραίο το ντύσιμο. Ωραίο. Μη μιλάς εσύ. Εσύ πια λιγώνεις. Κουκλάρα, κούκλα, κούκλα! Μην παίζεις αγάπη με τις πρίζες πριν βγείτε. Δεν έχουν αποφασίσει τη Βίκη. Εγώ πιστεύω ότι στη Βίκη κάπως ξεσπάνε πια αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, σαν την πρώτη αυτή που είχε εμφανιστεί γυμνή, που ήταν κούκλα ολόγυμνη, δεν το έχει πετύχει. Τώρα νομίζω πως και όλα αυτά τα μαλλιά και κάτι κρίκι που χωθήκαν λίγο πριν φύγει και όλα αυτά τα γάντια μέχρι εδώ. Και εντάξει, και εδώ πέρα υπάρχει το στρίμωγμα που δεν θέλει στρίμωγμα η περίοδος, που θέλει απόσταση. Μην τα φέρνετε κοντά, γιατί το ένα μπορεί να έχει κάνει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, όμορφη. Δεν είναι να πεις. Ρε Βίκη, ξανακάνει τα μαλλιά φριζέ. Μην τα ξανακάνεις. Μην τα ξανακάνεις. Αγαπάμε Βίκη και το happy day τον κόσμο. Η κυρία Κουρτέλη είναι εντυπωσιακή. Φοράει αυτό το χρώμα το οποίο δεν είναι ούτε πορτοκαλί, ούτε ροδακινή. Ροδακινή είναι περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι εναντίον της όλα πίσω τα τρίγωνα από το σήμα. Δεν μας νοιάζει όμως. Το κραγιόν συνδυάζεται. καλά. Το κραγιόν συνδυάζεται πολύ ευχάριστα με το. Αυτό γυλεκάκι κανείς τα έλεγε. Τα μαλλιά δεν την ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα πατσικωμένα, δεν την νοιάζει. Η γυναίκα θέλει να πει το δελτίο. Μπράβο, κυρία Κουρτέλη, είστε υπέροχοι. Υπέροχοι. Η τσαγκά δίνεται πάντα καλά, παιδιά. Όλα τα χρόνια. Όχι, δίνεται καλά, τη θυμάμαι και στο δέστε τους. Ήταν από τις αγαπημένες, έκανε πολύ ωραία αντισήματα. Και λέει το μεσημερινό δελτίο, δεν λέει. Για μεσημέρι την δίσανε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κυρία Τσαγκά. Το μέσα το άλλαζα βέβαια. Τώρα ή το μέσα να βάλεις ή το έξω. Δηλαδή το μέσα ήθελε κάτι μονόχρωμο. Ένα άσπρο θα ήταν ωραίο, απλό, αλλά ένα λευκό. Να σε δούμε, βρε Ελένη μου, να πούμε γεια σου, ρε Τσαγκά. Εμπάσχετος, δεν πειράζει όμως. Κούκλα, κούκλα. Η Φέη, η Κατερίνα, η Τσιμτσιλή. Όλες ίδιες. Η Κατερίνα. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Νομίζω πως λίγο τη μεγαλώνει όμως, δεν τη μεγαλώνει λίγο. Πόσο είναι πια την Κατερίνα, εγώ δεν ξέρω. Μικρό κορίτσι όμως δεν είναι. Ενώ. Εντάξει, δεν μου είναι ότι είναι 20, αλλά μικρή μου φαίνεται. Λίγο και το μαλλί που είναι έτσι πιασμένο τη μεγαλώνει. Το μαλλί τη μεγαλώνει. Όμορφη όμως. Κούκλα, κούκλα. Αυτή είναι η Φέη. Αυτή είναι η Σταματίνα. Η Φέη. Σταματίνα. Η Φέη. Είναι η Φέη. Ωραία που γυμνώθηκε. Μ' αρέσει για πρωί. Το ντύσιμο είναι ωραίο.
Δεν είμαι σίγουρος ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Άμα σ' αρέσει, ντύσου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό το μπουστάκι, γιατί είναι και αυτό το τζιν που βαραίνει και σε τραβάει προς τα κάτω. Το, τι είναι? Τάση, προσέμε το. Δεν μου αρέσει αυτό το τζιν, λέμε το. Κούκλα η κοπέλα το. Δεν πειράζει. Όμορφη είναι και το μαλλί. Δεν μου αρέσει και το. Εντάξει, όμορφη. Μπράβο, Φέη. Η Νανή. Η Νανή, η μπότα αυτή υπάρχει ακόμα, over the knee. Over the knee, η Νανή. Αρχικά, πότε το γύρισε η Νανή αυτό, γιατί δεν έχουν ανάψει τα μπούτια της. Είναι μέχρι πάνω. Δεν υδρώνει κάτω από το γόνατο εδώ που υδρώνει συνέχεια. Κάτι θα ξέρει η Νανή. Εντάξει, το κοκαλάκι το θεωρώ υπερβολικά μεγάλο. Δεν το ήθελα. Το μακιγιάζ μ' αρέσει και τα μαλάκια της κάπως μ' αρέσουν. Έχω πάθει κάτι, δεν μ' αρέσει τίποτα. Πιστεύω μ' αρέσει πάρα πολύ η Νέα Υόρκη πίσω. Μπράβο, Νανή. Μπράβο, Νανή. Νανή. Αυτό είναι που λέμε μπουκιά και συγχώριο. Δεν τη χορταίνω. Τι να πω. Να πω για το λουλούδι που είναι ένα χρώμα και δεν φαίνεται. Να πω για αυτά τα δύο τα κουμπιά που είναι σαν αλήθωρα. Το ένα λίγο πάνω το. Τα μαλλιά πια είναι πολύ μακριά. Κάνουν μία στάση και μετά ανοίγουν την πορεία τους. Τις βάλανε πια το AutoCue πιο ψηλά και από το Θεό. Κοιτάει και λέει το δελτίο. Κατεβάστε το AutoCue, ανεβάστε την κάμερα. Αυτή είναι η λύση. Είναι η δολάρα, η καλύτερη. Αυτό ήταν.